Πέντε τουλάχιστον τουρκικές τράπεζες με πολιτική απόφαση του Ερντογάν φέρονται να έχουν υιοθετήσει το ρωσικό σύστημα συναλλαγών μέσω καρτών, MIR, ανατρέποντας εν μέρη τα μέτρα που επιβλήθηκαν προς τη Ρωσία και καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση της Visa και της Mastercard, οι οποίες ανέστειλαν τις εργασίες τους στη ρωσική επικράτεια από τον περασμένο Μάρτιο. Η συνεργασία Άγκυρας Μόσας φαίνεται να έχει εισέλθει σε βαθιά νερά και ο Ερντογάν κερδίζει τεράστια ποσά παίζοντας σε διπλό ταμπλό. Από τη μια, οι τουρκικές εξαγωγές προς τη Ρωσία κατέγραψαν αύξηση που ξεπερνά το 45% το τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2021, ανεβάζοντας τα κέρδη της Άγκυρας στα ύψη, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες εξάγουν πλέον τα προϊόντα τους προς τη Ρωσία μέσω Τουρκίας, η οποία λειτουργεί και εισπράττει και ως διαμετακομιστικό σταθμός Transit στην προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων. Από την άλλη, η Άγκυρα εμφανίζεται να στηρίζει την Ουκρανία, στην οποία έχει πωλήσει μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη Bayraktar TB2 που χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς κατά των Ρώσων εισβολέων. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι η εταιρεία των τουρκικών drones ανήκει στο γαμπρό του Ερντογάν, τότε γίνεται αντιληπτό ότι το κέρδος προσλαμβάνει και προσωπικό χαρακτήρα για τον πρόεδρο της Τουρκίας πέραν των κρατικών εσόδων. Σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά και η ηγεσία της στις Βρυξέλλες επιδεικνύουν αμηχανία και αποφεύγουν να θέσουν την Άγκυρα πρώτων ευθυνών της. Οι προειδοποιητικές βολές της περασμένης εβδομάδας για ενδεχόμενες δευτερογενείς κυρώσεις κατά της Τουρκίας δεν είχαν συνέχεια, καθώς μόνο κάποια κράτη-μέλη εμφανίζονται ενοχλημένα από το διπλό παιχνίδι που παίζει ο Ερντογάν και το ροκάνισμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η αδράνεια των Βρυξελών έχει τεράστιες επιπτώσεις και για την Κύπρο, αφενός λόγω του πανευρωπαϊκού ράλι των τιμών στην ενέργεια και της εκτόξευσης του πληθωρισμού, και αφετέρου γιατί η στάση των Βρυξελών επιτρέπει την εκτροφή της Τουρκίας ως μιας περιφερειακής δύναμης, η οποία με κάθε ευκαιρία δείχνει τα δόντια της στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, με την ανοχή μάλιστα κάποιων Ευρωπαίων εταίρων που βλέπουν στο πρόσωπο του Ερντογάν ένα δήθεν έντιμο διαμεσολαβητή στο Ουκρανικό.